Με τον κύριο Θεοφάνο, στο τραγουδό των Ισίμων, με την κυρία Μαρινέλα, τον κύριο Ρέμον, τον κύριο Γαϊτάνον. Ήταν μετά η συμμετοχή μου στην Ελένη Ντιμπόρνη. Εντάξει, ενδιάμεσα διαγωνισμοί στη Βουλγαρία, γκάλα στη Ρωσία. Αυτά θυμάμαι τώρα. Θα μας τραγουδήσεις κιόλας σήμερα, έτσι, ναι, εδώ κοντά μας, έτσι, για να θυμηθούμε λίγο γιατί σημαίνει υπέροχη φωνή με όλα αυτά που έχετε ακούσει πριν από λίγα λεπτά από εμάς. Μάρια μου, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σένα, να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Κάπως έτσι μας μάγεψε. Κάπως έτσι μας συγκίνησε και μπήκε στην καρδιά μας. Ήταν 9 χρονών όταν ανέβηκε στη σκηνή στα πρώτα μουσικά βραβεία Κύπρου και έκλεψε τις εντυπώσεις με τη βελούδινή της φωνή. Εκείνη η βραδιά ήταν η αφορμή για να της παραχωρήσει η Αναβίση το βραβείο με το οποίο τιμήθηκε ως καλύτερη τραγουδίστρια. Λοιπόν, θα πάρεις ένα βραβείο από εκεί. Αυτό είναι... Μου το έδωσαν σήμερα για την καλύτερη τραγουδίστρια. Εγώ το δίνω σε σένα γιατί η πρόσκληση είναι βαρύ. Γιατί είσαι η καλύτερη τραγουδίστρια, τουλάχιστον για σήμερα. Εύχομαι και για όλο το μέλλον από εδώ και πέρα. Εντάξει. Ακολούθησαν εμφανίσεις με την απόλυτη στάρ και έτσι η Μάρια έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Το ταλέντο, αλλά και η λάμψη της μικρούλας τότε Μάριαμ ήταν τόσο έντονα που όλα έδειχναν πως το μέλλον της θα είναι γεμάτο μελωδίες και όμορφες στιγμές πάνω στη σκηνή. Παρακαλώ, δείξτε την αγάπη σας, αυτό το νέο πλάσμα, το καινούριο αστέρι που γεννιέται. Το ξέρω θα αρχίσεις ξανά, θα αρχίσεις να μου πεις πως η καρδιά σου πονά. Αγαπάει αυτό που κάνει και δίνει όλο ό,τι στο είναι. Αυτό είδε και ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργο Τσάκας στη μικρή Μαριά και αποφάσισε να γράψει ένα ρόλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της το 2008, όπου την απολαύσαμε στην κοινωνική σειρά του Σίγμα Μίλα Μου. Και ζω με την ελπίδα να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα ταξίδι μαγεμένο, σε ένα ταξίδι ονειρεμένο. Η Μάριαμ Βενιζέλου μπαίνει στα σπίτια όλης της Κύπρου και όλοι μιλάνε για το 10χρονο κοριτσάκι με το τεράστιο ταλέντο. Η δημοσιότητα αυτή δεν άλλαξε το χαρακτήρα της. Αντιθέτως, παραμένει προσγειωμένη και εργατική, προσιλωμένη στο στόχο της. Την ίδια χρονιά δέχεται μια πρόταση από τον Γιώργο Θεοφάνους, μια δουλειά η οποία θα της χάριζε εμπειρίες ζωής. Παίρνει μέρος στη μουσική παράσταση «Τραγουδώ τον Ισίμου» μαζί με τους Μαρινέλα, Αντώνη Ρέμο, Πέτρο Γαϊτάνο και Άλεξ Παναγή. Θα μοιάζουν όλα αλήθινα σε κάποια πόλη μαγεμένη. Είναι μόνο μερικά από αυτά που έκανε μέχρι τα 12 της χρόνια. Βραβεία σε διαγωνισμούς καθώς και συνεργασίες με σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές της χάρισαν τις πρώτες εμπειρίες και εφόδια. Το 2010 εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά στα 13 της χρόνια στη σειρά του Αντένα Ελένη η Πόρνη. Οι άγγελοι ψηλά υμνούν με θεία μελωδία. Στα 17 της φεύγει για σπουδές με σκοπό να εκπληρώσει κάθε όνειρό της με τη μουσική και το θέατρο. Μία από τις επιθυμίες της ήταν να παίξει στο φάντασμα της όπερας και τα κατάφερε. Η Μάριαμ Βενιζέλου σήμερα είναι 20 χρονών και συνεχίζει ακάθεκτη, πιστή στο τραγούδι και το θέατρο και αφού έχει θυσιάσει πολλά για να φτάσει μέχρι εδώ, προχωράει ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο για να φτάσει σιγά σιγά στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της επιτυχίας. Μάριαμ
Μάρια μου, έτσι στιγμές, διάφορες στιγμές από τη δική σου πορεία και τη δική σου διαδρομή και το πώς σε γνωρίσαμε εμείς, μικρούλα τότε και σήμερα που έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και έχεις μπροστά σου όλο το δρόμο ανοιχτό. Όμορφες στιγμές. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή για σένα? Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Η πιο φρέσκα μου είναι το Phantom φυσικά, άρα για εμένα είναι η πιο σημαντική τώρα. Όλες οι στιγμές που πέρασα, όλες οι εμπειρίες πάνω στη σκηνή, στα παρασκήνια, με βοήθησαν πιστεύω να μεγαλώσω σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, αν μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου μουσικό. Πού ήταν το φάντασμα της όπερας? Ήταν στο Λίτς. Που φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί εκεί περνούν από δοκιμαστικό για να δουν casting, ποιος, θα πάρει, ναι. Ποιος θα πάρει το ρόλο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να μην ξέρουμε τα πράγματα που κάνουν Κύπροι στο εξωτερικό και πόσο μεγάλα είναι και πόσο πραγματικά δύσκολο, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που δηλώνουν συμμετοχή και περνούν από casting για να πάρει κάποιος το ρόλο. Και επειδή δεν γίνονται εδώ, μπορεί και να μην τα μάθουμε ποτέ. Ας πούμε, δεν είχα ακούσει προσωπικά ότι είχες πάρει αυτό το ρόλο, που το Φάντασμα της Όπερας είναι από τα πιο μεγάλα musical στον κόσμο και παίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει αυτούς τους ρόλους. Η Κριστίνη εμένα ήταν και είναι έναν όνειρο ζωής. Δηλαδή, από πολύ μικρή ηλικία ήταν ο μόνος ρόλος που έλεγα θέλω να είμαι η Κριστίν. Το να μπορέσω να μάθω ποια ήταν η Κριστίν μέσα από τις πρόβες, τα κομμάτια, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα, αλλά το να ζήσω τη Κριστίν πάνω στη σκηνή, το να είμαι η Κριστίν, γιατί πάω να είμαι η Μάρια. Είμαι η Κριστίν πλέον πάνω στη σκηνή. Ήταν μαγικό για μένα. Ήταν μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες που έχω και που πιστεύω θα έχω στη ζωή μου. Πού ζεις τώρα? Ναι, εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία. Ναι. Εδώ. Μπράβο σου, ειλικρινά σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Γιατί είπαμε, είναι από τα musical το οποίο παίζεται πόσα χρόνια στο εξωτερικό. Ξέρω ότι είναι το μόνο μου musical που παίζεται τόσα χρόνια. Ναι. Είναι το Longest Running. Ναι. Πού ζεις αυτή τη στιγμή? Στο Hull, στην Αγγλία, στον τρίτο μου χρόνο στο Πανεπιστήμιο εκεί. Music and Theatre. Και έχεις σκοπό να έρθεις κάποια στιγμή ή θέλεις να συνεχίσεις να μείνεις εκεί? Στην Αγγλία όχι. Του χρόνου ήδη άρχισα τις διαδικασίες για να μετακομίσω Ιταλία σε κονσερβατόριο εκεί, να φοιτήσω για να ακολουθήσω κλασικό. Α, πολύ ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις στη συνέχεια, γιατί σε λίγο θα μας τραγουδήσεις? Διάλεξα το On My Own από το Les Miserables και παραμένω πιστή στη Κριστίν, το Wishing You Were Somehow Here Again από το Phantom. Πολύ ωραία. Έχουμε και μία έκπληξη, έτσι, κάποιον αγαπημένο κύριο ο οποίος θα μας μιλήσει για σένα. Δεν ξέρω αν τον έχουμε τώρα ή αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με μία τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον πολύ αγαπημένο κύριο. Επιστρέφουμε λοιπόν αμέσως μετά και να μας τραγουδήσεις και να μιλήσουμε και μαζί του. If I saw you in heaven. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε έναν πάρα πολύ αγαπημένο κύριο. Είναι ο Γιώργος Τσάκας. Γιώργο μου, χρόνια σου πολλά. Καλησπέρα. Γεια σου, Χριστιανά μου. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου. Χρόνια πολλά, ευλογημένα. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Και σε σένα και σε όλη την οικογένεια. Να είσαι καλά. Είμαι πολύ συγκινημένος που βλέπω τη Μάρια. Ειδικά όταν είπε ότι πέρασαν 10 χρόνια, τώρα το συνειδητοποίησα και νομίζω είναι πολύ πιο λίγα. Αχ, περνάω ο χρόνος λοιπόν. Έχουν περάσει. Μάρια μου. Κύριε Γιώργο μου. Αγαπημένη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Πώς είχατε γνωριστεί τότε, Γιώργο μου, και είπες ότι αυτό το κορίτσι μου κάνει τι θέλω, πιστεύω σε αυτήν? Εντάξει, ήταν τόσο φανερό το ταλέντο της που το βλέπω όλη Κύπρος. Όταν την είδα λοιπόν και εγώ στην τηλεόραση, είπα εντάξει, από φωνή δεν το συζητώ, είναι εξαιρετική. Αν υπάρχει και το υποκριτικό ταλέντο, την κάναμε. Και την κάνατε. Και λίγο, την κάναμε, ναι. Την κάναμε. Ήταν μια στιγμή που έπαιζε η Μαρία το ρόλο μικρή και γινόταν ένα άλμα χρονικό μέσα στο έργο. Έπρεπε να παίξει ένα πιο μεγάλο κορίτσι λοιπόν και ήταν το ιδανικό πρόσωπο η Μάρια. Τη θυμάστε όλοι πόσο ταλέντο μας έφερε, πόση χαρά μας έδωσε που συνεργαστήκαμε μαζί της.
ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό μωρό που φαινόταν ότι και το μέλλον του διακράτεται λαμπρό.